Λοιπόν, ετοιμάσαν τα παιδιά πάνω, τα κορίτσια εδώ της εκπομπής. Συζητούσαμε χθες και λέει, παιδε, θέλετε να δούμε πώς μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο παιχνίδι και πώς κατέληξαν, θέλω να πω. Πάρα πολύ ωραίο. Αποστεωμένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πριν και τα μετά. Ορισμένων παικτών που μας έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θα ξεκινήσουμε από το λεβέντι μας, την κολόνα του σπιτιού μας, την Αθηνά. Είναι ο Λαύρος, παιδιά. Παιδιά, έχασε πολλά. Έλα, έλα, φάνηκε, τώρα φάνηκε. Τώρα φάνηκε. Ναι, ναι, και στο πρόσωπο, γωνίες. Και στο λαιμό, πρόσωπο και σώμα, βέβαια, αλλά και στο λαιμό, το βλέπετε. Ήταν έτσι καλό όταν τον είχαμε. Και χειρότερος. Δεν το καταλάβαινα. Δεν έχει πάρει όμως πολύ χρώμα ακόμα. Και στο μετά έχει βγάλει και τα γυαλιά του. Τώρα τι έγινε, βγήκε το φως του εκεί πέρα, οπότε πώς άλλαξε. Έχει γίνει πολύ γοητευτικός ο Λάμπρος. Να τα. Όχι ότι δεν ήταν. Τα τζατζικοβούτυρα. Αλλά έχει γίνει πολύ γοητευτικός. Και πολύ καλύτερος αγωνιστικά. Δηλαδή, αν ο Λάμπρος τώρα έγινε. Πολύ καλύτερος αγωνιστικά. Είναι, ισχύει. Έκπληξη. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα ότι είναι, αν είναι γοητευτικός τώρα ο Λάμπρος, πριν και είχαμε χάσει το λογαριασμό, τώρα τι θα γίνει. Μην λες τέτοια, μην λες τέτοια. Α, ναι, σωστά. Τι λόγια είναι αυτά. Χαρά είχανε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Απόστολος Ρουβάς. Εδώ πάλι, Όσιος Παΐσιος. Αποστεώθηκε ο Απόστολος. Ναι, πραγματικά. Ναι, γιατί ο Απόστολος ήταν ήδη αδύνατος, οπότε τώρα... Εντάξει, νομίζω ότι ο Λάμπρος έχει χάσει περισσότερα κιλά, βέβαια, έτσι. Ναι, γιατί είχε να χάσει περισσότερα κιλά. Δεν έχει σημασία, μπορεί να χάσει δύο και να φανούν, έτσι δεν είναι, Καρολίνα. Έχει μαζέψει ο Απόστολος. Ναι, ισχύει αυτό που λες, ανάλογα με το σωματότυπο, αλλά νιώθω ότι έχει μαζέψει, ότι έχει κουρνιάσει. Ναι, 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 ενώ ο Λάμπρος έχει χάσει λίπος. Εντάξει, ο ένας είχε να χάσει. Να κινείται και καλύτερα. Πάμε στη Μυριέλα. Η Μυριέλα πάρα πολύ δυνατή. Η Μυριέλα ίδια μου φαίνεται. Ήταν πάντα δυνατή πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι σαν... Αμπουριάζει. Πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο τη Μαρία Λένα από το περσινό Survivor. Έχει μείνει υπερβολικά αδύνατη. Είναι λίγο τρομακτικό. Παντέλησε δηλαδή. Όχι, καμία σχέση. Η Μαρία Λένα δεν αδυνάτησε ποτέ τόσο πολύ. Όχι, όχι. Μη σου πω ότι η Μαρία Λένα έχει κάνει... Προς το τέλος η Μαρία Λένα ήταν πολύ αδύνατη. Έχασε. Απλά μετά είχε αρχίσει και πριζόταν και μετά ορμόνι. Δεν γνωρίζω. Δεν ζυγιζόμασταν, αλλά λόγω της κατάστασης, σωματοδομής μου δηλαδή, δεν έχασα τόσο όσο ώστε να είμαι τόσο αδύναμη. Δηλαδή, όχι. Υπήρχε ένα handling. Βλέπαμε κοιλιακούς σε ένα κλίμα τώρα, ήταν... Ναι, και ούτε και πρίστηκα πολύ, δηλαδή, ορμονικά ήμουν ok, είχα κάποια πρίξηματα, αλλά ήταν έτσι... Μικρά. Mm-hmm. Δεν είχα δηλαδή ιδιαίτερα θέματα. Η Μαρία Λένα, απ' την άλλη, ναι, είχε θέμα με τα αρμονικά της. Μπορείς, ταλαιπωρήθηκε πολύ. Είχε πάρει 12 κιλά κάποιο σημείο. Αλλά τον πρώτο μήνα ήταν πολύ αδύνατη. Τσακατσούκας. Τσακατσούκα. Το είχα ξεχάσει ότι μπήκε έτσι. Πράγματι. Ξέρεις τι γίνεται, όταν δεν τους, γιατί... Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την εικόνα των ανθρώπων, ειδικά όταν τους βλέπεις κάθε μέρα. Βέβαια. Δεν το καταλαβαίνεις. Κάποιος το καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει πολύ όταν το δεις μετά από καιρό. Mm. Δεν μπορείς να κάνεις να φέρεις αυτή την εικόνα του πριν και το μετά ταυτόχρονα στα μάτια σου. Δηλαδή... Και το συζητούσα τις προάλλες ότι έχει αδυνατήσει πάρα πολύ, βλέποντας τα χέρια του, τα μπράτσα του. Δηλαδή φαίνονται πολύ αδυνατισμένα, γυμνασμένα μένα ακόμα, αλλά πολύ αδυνατισμένα. Είχα ξεχάσει όμως ότι είχε μπει τόσο. Ντούκι. Το ότι δεν τρώνε πιο σωστά, ρε παιδί μου, έχει μεγάλη επίπτωση στη μυϊκότητά τους. Και ακόμα και άνθρωποι που είναι πολύ γυμνασμένοι, βλέπεις, αρχίζουν και χάνουν και μπράτσα, χάνουν γενικώς μυϊκό. Καταρχάς, δεν καίγεται μόνο το λίπος, καίγονται και κοιμίες από ένα σημείο και μετά. Και η Βρυσίδα, δυνάτησε πολύ. Παιδιά μου φαίνεται ίδια Βρυσίδα εμένα. Όχι, αλλά εδώ όλο... Η ομική ζώνη έχει φύγει. Και η μέση της, σωστά. Τόση είναι η μέση της, αφού το παντελόνι κάθεται μόνο του. Και τα μάγουλα μέσα. Πάρα πολύ. Έχουν, αρχίζουν και γίνονται survivors, βασικά. Ορίστε. Αρχίζουν και γίνονται survivors. Παίρνουν τη μορφή ενός survivor. Και αρχίζουν και αποκτούν και ανεβαίνουν και αγωνιστικά. Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο στην αρχή και λες: άντε μωρέ, αυτός θα καταφέρει να βγάλει τους στίβους μάχης. Αλλά μετά, όσο εξασκείται. Το πιστεύουν και ήδη νομίζω ότι πάνε, κάνουν την πρώτη δοκιμή, βλέπουν ότι μπορούν να το κάνουν και μετά έχουν την πίστη στον εαυτό τους και κάνουν και άλλα άλματα πάνω σε αυτό.